Δηλαδή έχουμε την εικόνα της γεννήσεως και βλέπουμε ότι οι μάγοι πάνε και προσκυνάνε το παιδί στο σπήλαιο. Οι αγιογράφοι. Αυτή είναι η ορθόδοξη εικόνα. Ναι, αλλά οι μάγοι όταν έφτασαν, πήγανε, λέει, το Ευαγγέλιο το λέει, και πήγανε στον Ηρώδη, τον βασιλέα, και ο βασιλέας τους ρώτησε, πότε είδατε το αστέρι που γεννήθηκε ο βασιλεύς? Λέει, προ 2 ετών. Άρα ο Χριστός είχαν περάσει 2 χρόνια. Άρα ο Χριστός ήταν 2 ετών. Δεν ήταν 2 ετών ακόμα η Παναγία με το μωρό μέσα στο σπήλαιο. Βλέπετε, και ο αγιογράφος δεν αποδίδει την πραγματικότητα. Σε μια εικόνα τα βάζει όλα μαζί για να μην φτιάχνει διαφορετικές εικόνες. Αλλά αυτό το κάνει η Εκκλησία και ή το αποδέχεται ή δεν το αποδέχεται η Εκκλησία. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τιμή επρόδρομε. Αποστόλων οι δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, θεοφόροι πατέρες, ποιμένες και διδάσκαλοι της οικουμένης, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Υπάρθενος ημέρων των υπερουσίων δείκτη και ηγητο σπηλαιών το απρόσιτο προσάγει άγγελοι με τα ποιμένων δοξολογούσι μάγοι δε με τα αστέρος οδηπορούσι. Ημάς γάρε γεννήθη παιδίον νέων ον προαιώνος Θεός. Εύχομαι σε όλους να έχουμε καλά Χριστούγεννα. Αγαπητοί μου πατέρες, αγαπητές μου αδελφές, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και εν Χριστώ αδελφές, φτάσαμε στα Χριστούγεννα. Καταρχάς θα κάνω μία μικρή εισαγωγή. Χριστούγεννα είναι η γέννα του Χριστού. Με άλλα λόγια, τα γενέθλια του Χριστού. Γιορτάζουμε το γενέθλιον της Θεοτόκου, το πότε γεννήθηκε η Παναγία, το γενέθλιον του Προδρόμου και το γενέθλιον του Χριστού, τα Χριστούγεννα. Η Εκκλησία μας δεν δέχεται άλλα γενέθλια. Δεν εορτάζουμε ούτε Αγίων γενέθλια, ούτε σε Αγίες, ούτε δικά μας. Έχουμε κάνει, φίλοι μου, διαδικτυακή και βιντεάκι για τα γενέθλια. Μπορείτε να το βρείτε και να ακούσετε ποια είναι η ορθόδοξη άποψη για τα γενέθλια. Εμείς έχουμε εορτές Αγίων. Τιμούμε όχι τον εαυτό μας, δεν εορτάζουμε εμείς, αλλά τιμούμε και εορτάζουμε και ανοίγουμε το σπίτι μας, γιατί τιμούμε τον Άγιο του οποίου το όνομα έχουμε. Ενώ στα γενέθλιά μας εορτάζουμε τον εαυτόν μας. Και επειδή αυτό είναι εγωιστικό, το να εορτάζω τον εαυτόν μου, και η Εκκλησία ομιλεί περί της ταπεινώσεως και η Ορθόδοξη Θεολογία, γι' αυτό το λόγο δεν εορτάζουμε προσωπικά γενέθλια.
Έχουμε λοιπόν το γενέθλιον του Χριστού, τη γέννα του Χριστού, εξού και οι λέξεις Χριστούγεννα. Γιατί τα Χριστούγεννα τα γιορτάζουμε 25 Δεκεμβρίου, γεννήθηκε τότε ο Χριστός? Όχι. Η Εκκλησία έφτιαξε κάποια στιγμή έναν εορτολογικό κύκλο. Έβαλε δηλαδή κάποιες ημερομηνίες, τις έβαλε για να εορτάζουμε κάποια γεγονότα. Και αφού έβαλε 25 Μαρτίου τον Ευαγγελισμό, 25 Μαρτίου τον Ευαγγελισμό, και 9 μήνες βγαίνει 25 Δεκεμβρίου. Γεννήθηκε τότε? Όχι. Ξέρουμε ποια ακριβώς ημερομηνία γεννήθηκε ο Χριστός? Όχι. Ομοίως ξέρουμε ποια ημερομηνία βαπτίστηκε? Όχι. Η Εκκλησία πάλι έβαλε 6 Ιανουαρίου. Η Εκκλησία το έβαλε. Θα δείτε ότι όλα τα θεσπίζει η Εκκλησία. Αυτή τα βάζει, αυτή έχει το δικαίωμα να τα βγάλει. Οι ίδιοι. Η Εκκλησία σαν σύνοδος αποφασίζει κάθε φορά το τι κάνει. Ομοίως, ξέρουμε την ημέρα που σταυρώθηκε, την ημερομηνία μάλλον, γιατί την ημέρα την ξέρουμε, την ημερομηνία που σταυρώθηκε πραγματικά και αναστήθηκε ο Χριστός? Όχι. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Ξέρουμε ποια ώρα αναστήθηκε ο Χριστός? Όχι πάλι. Δεν ξέρει κανείς την ακριβή ώρα. Ξέρουμε πότε πέθανε η Παναγία? Λέμε 15 Αυγούστου. Μα δεν πέθανε η Παναγία 15 Αυγούστου. Πού το βρίσκουμε? Δεν υπάρχει πουθενά. Η Εκκλησία έβαλε ημερομηνίες. Γιατί τις έβαλε? Ομοίως και για τη μεταμόρφωση. Έβαλε 6 Αυγούστου. Ενώ όλοι ξέρουμε από τη Γραφή ότι η μεταμόρφωση έγινε λίγες ημέρες πριν τη Σταύρωση. Άρα σίγουρα δεν ήταν Αύγουστος. Αλλά η Εκκλησία έβαλε αυτή την ημερομηνία. Άρα βλέπετε ότι η Εκκλησία μπορεί βάζει, μπορεί και αλλάζει. Αυτή ορίζει. Ανάλογα τους λόγους, τους καιρούς και φτιάχνοντας τον εορτολογικό της κύκλο για να γιορτάζουμε κάθε χρόνο, και γι' αυτό και έφτιαξε τις γιορτές σε κινητές και ακίνητες. Ακίνητη λέγεται π.χ. όλοι μαζί να γιορτάζουμε 25 τα Χριστούγεννα, Δεκεμβρίου. 15 είναι ακίνητη, Αυγούστου. Να μην την πηγαίνουμε πέρα δόθε. Βλέπετε και η Εκκλησία πάλι όταν πέσει του Αγίου Γεωργίου μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα ή πέσει μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή και είναι 23 Αυγούστου, η Εκκλησία σου λέει πάλι Απριλίου θα το γιορτάσουμε, σου λέει, μετά το Πάσχα. Άρα πρέπει να καταλάβω τι σημαίνει η Εκκλησία και ότι η Εκκλησία αποφασίζει. Την Εκκλησία ακούω και αυτή αποφασίζει. Δεν κάνω εγώ ό,τι θέλω. Όλα τα έχει θεσπίσει η Αγία μας Εκκλησία. Γιατί? Διότι εμείς γιορτάζουμε γεγονότα, όχι ημερομηνίες και ημέρες. Γεγονότα γιορτάζουμε, τις γεννήσεως. Τώρα το πότε γεννήθηκε, τι ώρα ήτανε, τι ώρα γέννησε η Παναγία, πού το γέννησε η Παναγία ακριβώς το παιδί. Βλέπετε στην εικόνα, έτσι, ακόμα και οι εικόνες δεν αποδίδουν την πραγματικότητα. Δηλαδή έχουμε την εικόνα της γεννήσεως και βλέπουμε ότι οι μάγοι πάνε και προσκυνάνε το παιδί στο σπήλαιο, οι αγιογράφοι. Αυτή είναι η ορθόδοξη εικόνα. Ναι, αλλά οι μάγοι όταν έφτασαν, πήγανε, λέει, το Ευαγγέλιο το λέει, και πήγανε στον Ηρώδη, τον βασιλέα, και ο βασιλέας τους ρώτησε, πότε είδατε το αστέρι
που γεννήθηκε ο βασιλεύς, λέει προ 2 ετών. Άρα ο Χριστός είχαν περάσει 2 χρόνια. Άρα ο Χριστός ήταν 2 ετών. Δεν ήταν 2 ετών ακόμα η Παναγία με το μωρό μέσα στο σπήλαιο. Βλέπετε και ο Αγιογράφος δεν αποδίδει την πραγματικότητα. Σε μια εικόνα τα βάζει όλα μαζί για να μην φτιάχνει διαφορετικές εικόνες. Αλλά αυτό το κάνει η Εκκλησία και ή το αποδέχεται ή δεν το αποδέχεται η Εκκλησία. Πρέπει να καταλάβω το σκοπό και τη δύναμη της Εκκλησίας. Ομοίως, για 400 χρόνια η Εκκλησία έπαιρνε το σώμα του Κυρίου, τον Άγιο Άρτο, και φώναζε τους πιστούς, και όταν έλεγε με τα φόβου Θεού πίστος και αγάπης προσέλθετε, έρχεται ο ιερέας, έκοβε ένα κομμάτι και πήγαινε ο χριστιανός, οι χριστιανοί έτσι, όπως κάνω εγώ το δικό μου το χέρι, το βλέπετε. Πώς πάμε εμείς οι ιερείς στο δεσπότη, έτσι πήγαιναν οι χριστιανοί. Για 400 χρόνια. Και τι έκανε ο ιερέας ή ο επίσκοπος, έδινε το σώμα του Κυρίου, οι χριστιανοί που είχαν έτσι το χεράκι τους, τους το έβαζε μέσα εδώ το σώμα. Και μετά έπαιρνε το δισκοπότηρο, ο ιερέας και τους έδινε με το δισκοπότηρο έτσι να πιούν. Έτσι κοινωνούσαν. Όλοι οι χριστιανοί. Και έρχεται κάποια στιγμή η Εκκλησία, μετά από 400 χρόνια, έρχεται και λέει η Εκκλησία, επειδή αλλάξαν τα δεδομένα, γι' αυτό η Εκκλησία πάει και με τα δεδομένα των εποχών, να ξέρετε. Αλλάξαν τα δεδομένα και είχαμε τι, τον ηπίο βαπτισμό, επικράτησε. Πάντοτε είχαμε νήπια που βαπτίζαμε, αλλά τώρα πια έχει επικρατήσει ο ηπίο βαπτισμός. Οπότε έρχονται οι γονείς οι χριστιανοί με τα μωρά. Το μωράκι 40 ημερών, ενός έτους, πώς θα κάνει το χεράκι του έτσι. Και πώς θα το βάλει μόνο του μέσα στο στόμα του. Δεν μπορεί. Και πώς θα πάει ο ιερέας με το δισκοπότηρο να κοινωνήσει το μωρό χωρίς να χυθεί η Θεία Κοινωνία. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία, κάνει μία σύνοδο, ιερά σύνοδος όπως λέμε, και αποφασίζει ότι καταργείται αυτός ο τρόπος που ο Χριστός και οι Απόστολοι κοινωνούσαν τον κόσμο. Έτσι κοινωνούσε ο Χριστός και οι Απόστολοι τον κόσμο. Εμείς σαν Εκκλησία λέει το καταργούμε αυτό. Και τι θα κάνουμε? Θα κοινωνούμε τους πιστούς με κουταλάκι. Και έτσι έβαλε η Εκκλησία ένα κουταλάκι και κοινωνούμε. Που δεν υπήρχε. Αν θέλει η Εκκλησία το βγάζει το κουταλάκι. Θέλει η Εκκλησία προσθέτει κουταλάκι. Θέμα Εκκλησίας είναι. Γιατί βλέπετε η ίδια η Εκκλησία το άλλαξε. Άρα σε όλα πρέπει να καταλάβω είναι το τι αποφασίζει η Εκκλησία. Και όταν δεν είναι αυτά που αποφασίζει δόγμα. Όταν δεν είναι δόγμα, δεν σου λέει κατέβασε τις εικόνες. Δεν σου λέει η Αγία Τριάδα δεν είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και ούτω καθεξής δογματικά θέματα. Αυτά είναι τυπικά λειτουργικά. Και γι' αυτό το τυπικό έκανε ένα ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, αυτό που έχουμε στις ακολουθίες, και ένα τυπικό έκανε ο Άγιος Σάββας στα Ιεροσόλυμα που ονομάζεται το Αγιοσαββίτικο τυπικό. Αυτό που έχουμε και μέχρι σήμερα και έχουμε τον τρόπο λειτουργίας. Και όχι μόνο αυτό. Έρχεται κάποια στιγμή η Εκκλησία και ενώ είχαμε τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, την κατήργησε και την έβαλε μια φορά μόνο το χρόνο. Την κατήργησε. Ενώ είχαμε κάθε Κυριακή του Αγίου Ιακώβου τη λειτουργία. Και επικρατεί, η Εκκλησία αποφάσισε να κάνουμε τη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Βασιλείου. Έρχεται η Εκκλησία και λέει η λειτουργία του Βασιλείου θα γίνεται μόνο 10 φορές το χρόνο. Θα βάλουμε τη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σε χρήση. Και βάλαν του Χρυσοστόμου. Και θα βάλουμε στον όθρο αυτά, 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 αυτά και αυτά να ψάλουμε.
Η Εκκλησία τα έχει βάλει όλα αυτά. Άρα καταλαβαίνετε τη δύναμη της Εκκλησίας. Αλλάζει χρόνο, ημέρα, μένει όμως τα γεγονότα. Τα γεγονότα δεν μπορεί να τα καταργήσει. Το γεγονός δεν μπορεί να το καταργήσει. Μπορεί να καταργήσει όμως οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το τυπικό, το λατρευτικό και να το αλλάξει. Άρα λοιπόν 25 έχουμε Χριστούγεννα γιατί η Εκκλησία τότε έβαλε ότι γεννήθηκε και μας είπε ο Χριστός. Όχι ότι γεννήθηκε όμως τότε. Και βάζουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, πρέπει να το πούμε και αυτό. Γιατί βάζουν συγκεκριμένες ημερομηνίες? Διότι τους ενδιαφέρει η λειτουργική ενότητα και η ενότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή όλοι οι χριστιανοί να κάνουμε την ίδια ημέρα, την ίδια γιορτή. Την ίδια γιορτή. Μην ο ένας έχει Πάσχα, ο άλλος Χριστούγεννα, ο άλλος Φώτα, ο άλλος. Καταλάβατε? Πρέπει όλοι να κάνουμε την ίδια ημερομηνία γιορτή. Εδώ έχουμε τώρα μία καινοτομία πάλι, που ποιο είναι? Ότι Χριστούγεννα και Θεοφάνεια κάνουμε όλοι οι Ορθόδοξοι την ίδια ημερομηνία. Όχι. Γιατί τα Ιεροσόλυμα, το Άγιον Όρος, η Ρωσία, η Σερβία, κάποια Ορθόδοξα κράτη, τι κάνουν? Κρατήσαν το λεγόμενο παλαιό ημερολόγιο, οι οποίοι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση όμως και κοινωνία με τους λεγόμενους παλιμερολογίτες της Ελλάδος. Δεν έχουν καμία κοινωνία και επαφή. Δεν τους αναγνωρίζουν. Δηλαδή ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων δεν συλλειτουργεί που είναι με το παλαιό, δεν συλλειτουργεί ποτέ με παλιμερολογίτη, επίσκοπο ή παπά της Ελλάδος. Δεν τους αναγνωρίζουν. Εν αντιθέσει αναγνωρίζουν εμάς. Αλλά αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί, διότι πρέπει πάλι να έχουμε μία ημερομηνία. Είναι και φυσικά 25, αλλά έχουμε μία διαφορά 13 ημερών. Και η Εκκλησία την ενδιαφέρει η ενότητα. Και η λειτουργική και η εκκλησιαστική ενότητα. Και γι' αυτό πολλά πράγματα η Εκκλησία προς χάριν της ενότητος τα παραβλέπει. Όλοι οι πατέρες λένε μίζον πάντων η ενότητα της Εκκλησίας. Όπως σας λέω εγώ, μίζον πάντων είναι η ενότητα των μοναστηριών μας. Αν ένα μοναστήρι δεν είναι ενωμένο, εύκολα ο εχθρός εισβάλλει και ο δαίμονας και το διαλύει. Ενωμένο μοναστήρι, ενωμένοι πατέρες, ενωμένες μοναχές, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και γι' αυτό όλοι ακολουθούμε και κάνουμε αυτό που λέει ο ηγούμενος ή η ηγουμένη. Η ηγουμένη. Αυτά έτσι σαν προκαταρκτικά σας τα είπα των Χριστουγέννων για να καταλάβετε γιατί γιορτάζουμε 25 Δεκεμβρίου τα Χριστούγεννα, διότι το έβαλε η Εκκλησία. Τελεία και παύλα. Το είπε η Εκκλησία. Τέλειωσε. Αφού δεν είναι δογματικό το θέμα. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, τι γιορτάζουμε? Την ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Τι λέει το τροπάριο που ψάλαμε? Λέει «Η Παρθένος σήμερον», η Παναγία δηλαδή η Μαρία, «τον υπερούσιον τίκτη». Ποιος είναι ο υπερούσιος? Ο Θεός. «Γεννά τον δημιουργό του σύμπαντος». «Γεννά τον δημιουργό του σύμπαντος». Η γη λέει πηγαίνει και προσφέρει, η γη το σπήλαιον, το απροσίτο προσάγει. Η γη λέει προσφέρει σαν δώρο στον απρόσιτο Θεό, προσάγει το σπήλαιον, προσφέρει το σπήλαιο για να γεννηθεί. Οι άγγελοι βλέπουν το Θεό για πρώτη φορά. Γίνεται ορατός ο Θεός.
στους οφθαλμούς των αγγέλων. Εν το προσώπο του δευτέρου προσώπου που ο Υιός και Λόγος του Θεού γίνεται πλέον σαρκώνεται. Με ταπειμένον δοξολογούσι. Τι δοξολογούσι? Ποιον? Τον Θεό που γίνεται άνθρωπος. Μάγιδε με τα αστέρος οδηπορούσι. Βλέπετε και εδώ ο ύμνοδος έχει βάλει τους μάγους και νομίζει ο άλλος ότι οι μάγοι πάνε μαζί με τον Ποιμένες και τους αγγέλους. Όχι, μετά από 2 χρόνια έφτασαν. Το λέει η Αγία Γραφή. Αλλά βλέπετε και ο ύμνοδος, όπως και ο αγιογράφος, αφού το θέλησε η Εκκλησία, τους βάζει μαζί. Μάγοι δε με τα αστέρος οδηπορούσι. Δι ημάς, για όλους εμάς, εγεννήθη πεδίο νέων. Εγεννήθη ένα παιδί, ένα νέο παιδί. Ποιο είναι αυτό το παιδί? Ο πρώτων αιώνων Θεός. Είναι ο Θεός, ο οποίος, ο Θεός, ήταν, είναι και θα είναι προπάντων των αιώνων, πριν τους αιώνες. Πριν δημιουργηθεί δηλαδή ο χρόνος. Γι' αυτό ο Θεός είναι άχρονος. Δεν υπάρχει εν το χρόνο. Εν το χρόνο λαμβάνει σάρκα. Ως άνθρωπος. Ως Θεός είναι άχρονος. Εκτός του χρόνου. Οι αιώνες έχουν χρόνο. Μετράμε πρώτον αιώνα, δεύτερον αιώνα, τρίτον αιώνα. Το πεδίο που γεννήθηκε όμως, επειδή είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, ο δημιουργός του ανθρώπου, του Αδάμ και της Εύας, γεννιέται ως άνθρωπος, ενώ είναι ο ίδιος ο Θεός που υπάρχει και ήταν πριν από όλους τους αιώνες. Πριν ακόμα από τη δημιουργία του ουρανού, της γης, του ανθρώπου, των ζώων, πριν ακόμα την ύπαρξη του χρόνου, πριν όλων των αιώνων. Γι' αυτό λέει, «Δημάς εγεννήθη παιδίο νέων, ο προαιώνων, αυτός που υπήρχε πριν τους αιώνες, Θεός». Είναι ο ίδιος ο Θεός. Το ερώτημα είναι το εξής που θα θέσω σήμερα. Ο Χριστός, εάν ο Αδάμ και η Εύα δεν αμάρτανε, θα ερχόταν πάνω στη γη να γεννηθεί? Γιατί ήρθε, λέει, ο Άγιος Γρηγόριος, τι? Ήρθε, λέει, έλαβε μορφή ανθρώπου για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Θέλει δηλαδή να θεώσει τον άνθρωπο. Είναι Άγιος και θέλει να τον κάνει Άγιο. Το ακούτε, φίλοι μου διαδικτυακοί? Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός πάνω στη γη. Για να κάνει και να θεώσει τον άνθρωπο που ο ίδιος έπλασε, να τον ενώσει μαζί του. Να τον κάνει Θεό. Και γι' αυτό όσοι ωφελείστε, εκεί που γραφείτε στο κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος, όσοι ωφελείστε να γράφετε και να το διαδίδετε το κανάλι μας και να ανεβάζετε τις ομιλίες μας και στο διαδίκτυο, στο Facebook, ό,τι έχετε. Και να μιλάτε για το κανάλι μας. Και εκεί που έχει το καμπανάκι να το χτυπάτε κιόλας. Για να σας έρχεται στο κινητό. Και γι' αυτό, αδελφοί μου, εδώ το έχετε διαβάσει το βιβλίο αυτό. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, θα το διαβάσετε. Ποθώ την αγιότητα. Ποθώ δηλαδή να γίνω Άγιος. Είσαι Άγιος. Ένας είναι ο Άγιος. Είσαι Κύριος. Ο Ιησούς Χριστός. Θέλω να γίνω ένα μαζί Του, να ενωθώ μαζί Του, να φτάσω στη θέωση. 3 δεν είναι τα στάδια? Κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Τι σημαίνει θέωση? Ενώνεται η ανθρωπίνη φύση μετά της θεότητος. Ενώνεται. Αυτό γίνεται. Και αυτό έγινε στο πρόσωπο του νέου Αδάμ, του Χριστού. Ήδη έχουμε τη θέωση του ανθρώπου.
Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Και ο άνθρωπος ήδη θεώνεται. Ενώ είναι 100% άνθρωπος, είναι 100% Θεός, η ανθρώπινη φύση ενώθηκε με τη θεότητα. Και αυτό είναι πιο, όπως λέει η Γραφή, το σεσηγημένον και άγνωστον της οικονομίας μυστήριων, το χρόνης αιωνίης σεσηγημένον μυστήριων, το μυστήριον το κεκριμένον από τον αιώνων και των γενεών. Όπως λέει ο Απόστολος, το σεσηγημένον μυστήριο, το μυστήριο που κρατεί το μυστικά. Ποιο? Η θέωση του ανθρώπου. Αυτό είναι το πρώτο θέλημα του Θεού. Το πρωταρχικό θέλημα, θα λέγαμε, του Θεού. Το πρώτο θέλημα του Θεού. Γιατί μετά έχει και δεύτερο θέλημα ο Θεός. Η δυτική θεολογία, έτσι, γι' αυτό έχω γράψει και αυτό, ο έρωτας. Ο Θεός έχει μια ερωτική τάση να ενωθεί με τον άνθρωπο. Εξού και θείος έρωτας. Και αυτό πρέπει να το έχει και ο άνθρωπος. Η δυτική θεολογία πιστεύει ότι ο Χριστός γίνεται άνθρωπος, το δεύτερο πρόσωπο, για να εξηλαιωθεί και να χαθεί το προπατορικό αμάρτημα και να εξηλαιωθεί ο Θεός. Δηλαδή λέτε και ζήταγε ο Θεός μία ανθρωποθυσία. Αυτή είναι η δυτική θεολογία, η οποία τι είναι, αμάρτησες, έχει τιμωρία. Γι' αυτό συνιστώ και τα δύο αυτά βιβλία να τα διαβάσετε. Ο έρωτας της ζωής μου. Θα δείτε πόσο διαφέρει η δυτική θεολογία από την ορθόδοξη θεολογία. Και τι σημαίνει για μας Θεός. Και πώς πολλά μηνύματά τους μας τα έχουν περάσει μέσα στα δικά μας. Και εδώ πέρα, για την αγιότητα. Γιατί έρχεται ο Θεός. Γιατί ενσαρκώνεται. Και τώρα σας ρωτάω εγώ. Αυτό είναι το πρώτο θέλημα του Θεού. Να κάνει τον άνθρωπο Θεό να ενωθεί. Οπότε αν ο άνθρωπος δεν έπεφτε σε αμαρτία, θα ερχόταν ο Χριστός ή δεν θα ερχόταν να γίνει άνθρωπος? Απαντήστε μου. Θα ερχότανε. Θα ερχότανε. Διότι έπρεπε, τι ήθελε? Είναι σαν να ζωγραφίζει κάποιος ένα, ξέρετε, ο Θεός τα πάντα επίησε δια του Υιού. Ο Θεός Πατήρ ενήργησε τα πάντα δια του Υιού, εν Αγίω Πνεύματι. Δηλαδή τα πάντα ποιος τα έκανε? Ο Υιός. Ο Θεός Πατήρ ενεργεί δια Υιού, εν Αγίω Πνεύματι. Άρα τα πάντα τα κάνει ο Υιός, όχι ο Πατήρ. Τα κάνει ο Υιός. Άρα ο Υιός φτιάχνει τη γη. Ο Υιός φτιάχνει το σύμπαν, τα σχεδιάζει. Και τι σχεδιάζει? Το θέλημά του, το προαιώνων, απόκριφων μυστήριων. Ότι αυτό που φτιάχνω, θέλω να μοιραστώ την αγάπη μου, γιατί είναι δικό μου αυτό που φτιάχνω. Και πώς θα το μοιραστώ? Εγώ είμαι Θεός. Πρέπει να γίνω άνθρωπος και να κατοικήσω ανάμεσά τους. Και έτσι από αγάπη έρχεται να κατοικήσει ανάμεσά μας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όταν έχεις έναν άνθρωπο που τον βλέπεις από μια φωτογραφία ή μιλάς μαζί με αυτή τη φωτογραφία, του μιλάς ή επικοινωνείς. Άλλη αυτή η επικοινωνία. Και άλλο αυτόν τον άνθρωπο να τον δω, να ζήσω μαζί του, να τον αγκαλιάσω, να τον φιλήσω, να ενωθώ μαζί του, να γίνω ένα. Και γι' αυτό από αγάπη δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο.
Γιατί θέλει αυτή την αγάπη να τη μοιράσει, να τη δείξει και να φτιάξει τον άνθρωπο να τον θεώσει και μαζί να θεωθεί όλη η κτήση. Και επειδή είναι αιώνιος, δεν υπάρχει τέρμα, τα πάντα θα ήταν αιώνια. Τα πάντα θα ήταν αιώνια. Δεν θα γεννιόταν θάνατος. Άρα ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, θα γινόταν, θα έπαιρνε, θα γεννιόταν. Δεν γεννήθηκε για να ξυλαιώσει τον πατέρα του. Από το αμάρτημα. Αυτό προέκυψε μετά. Φυσικά σαν παντογνώστης που ήταν το γνώριζε. Αλλά το προαιώνο, το πρώτο θέλημά του είναι τι, θα φτιάξω κάτι το οποίο θέλω να με χαίρεται και να το χαίρομαι. Όπως εμείς φτιάξαμε το μοναστήρι, την αδελφότητά μας. Θέλω να με χαίρεστε και να σας χαίρομαι. Και πρέπει να είμαστε ένα, όπως σας είπα. Ο ψωριάρης κάθεται χώρια και πορεύεται μόνος του και με το δικό του θέλημα. Έτσι δεν λέει. Εμείς όλοι μαζί και ψωριάρης χώρια. Άρα πρέπει να είμαστε όλοι ένα. Αυτό ήθελε και ο Θεός. Και αυτό είναι το προαιώνων και κρυμμένων μυστήριων. Το οποίο τι κάνει, το πραγματώνει ο Θεός. Και φυσικά προκύπτει τώρα και κάτι άλλο όμως. Η πτώση του ανθρώπου. Μετά έρχεται το δεύτερο θέλημα. Ότι η πτώση γεννά το θάνατο. Και όχι μόνο το θάνατο του ανθρώπου, αλλά ολοκλήρου της φύσεως. Πρέπει να ανακαινιστεί. Άρα μπαίνει και το δεύτερο θέλημα τώρα. Ότι πρέπει αυτό που έφτιαξα, που πορεύεται στην καταστροφή, πρέπει να το σώσω. Και φυσικά, υπήρχαν πολλοί τρόποι να το σώσει. Βρήκε αυτόν τον τρόπο, θέλησε. Τα πάθη, τη σταύρωση, την Ανάσταση. Βρήκε αυτόν τον τρόπο. Για λόγους που εκείνος ξέρει. Και τι κάνει, δι' αυτού του τρόπου, μας σώζει από τα χέρια του διαβόλου τώρα. Από την καταστροφή. Και γι' αυτό δημιουργεί την εκκλησία του. Που μέσα στην εκκλησία του τι κάνει, μας λέει αυτό το πράγμα. Ήρθαν να ενωθώ μαζί σας. Ενώθηκα, ήδη πήρα την ανθρώπινη σάρκα. Και επειδή σας αγαπώ και θέλω να ζούμε μαζί, δεν πρέπει να μου χαθείτε. Γι' αυτό ποιος θέλει να με ακολουθήσει. Γι' αυτό είπα διαβάστε αυτά τα βιβλία. Οι διαδικτυακοί φίλοι θα τα βρείτε στο μοναστηριακό-κελάρι.gr. Μπείτε μέσα να τα βρείτε αδελφοί μου, να τα διαβάσετε και τα δύο. Απαραίτητα. Και τι συνεχίζουμε, πώς γίνεται τώρα αυτό. Μέσα από την εκκλησία. Πού γίνεται μέσα στην εκκλησία. Στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Πάλι η ανθρώπινη φύση ενώνεται πάλι με το Θεό. Ενώνεται με το Θεό. Θεώνεται ο άνθρωπος. Θεώνεται. Και έτσι σταματάει η φθορά. Σταματάει η φθορά. Μας κερδίζει ο Χριστός, ακολουθεί η Ανάσταση και η δική μας και βγαίνουμε άφθαρτοι πάλι. Αυτό είναι το δεύτερο θέλημα που συμπλήρωσε το πρώτο. Αλλά ισχύει το πρώτο. Αλλά εμείς τονίζουμε κυρίως, το ξεχάσαμε το πρώτο. Και μείναμε ότι ο Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε για να σώσει μόνο τον άνθρωπο. Γεννήθηκε για να σώσει μόνο. Όχι, για να τον κάνει Θεό. Και γι' αυτό θα ερχότανε ούτως ή άλλως. Γιατί μας αγάπησε και ήθελε. Ως Θεός δεν μπορεί να έχει κοινωνία. Είναι απρόσιτος. Το ψάλουμε. Έπρεπε να γίνει προσιτός. Και για να γίνει προσιτός έλαβε ανθρώπινη σάρκα. Αυτό το γεγονός γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Που δείχνει την απέραντη αγάπη του Θεού.
Τι μας κρατάει λοιπόν μακριά από αυτή την αγάπη του Θεού, που έδωσε τα πάντα για να μας χαίρεται, όπως ο πατέρας τα παιδιά του που τα θέλει κοντά του και κάνει τα πάντα για να μας κρατήσει κοντά του και φτάνει στο σημείο τι, για να μας σώσει από τα χέρια του διαόλου και της κολάσεως, θυσιάζει και τη ζωή του για να διαλύσει το θάνατο, να διαλύσει τον Άδη και την καταστροφή, την κόλαση. Και όποιος θέλει να τον ακολουθήσει για να σωθεί, να ενωθεί μαζί του, και μας δίνει αυτή την ευκαιρία μέσω της Εκκλησίας. Και εμείς αυτή την Εκκλησία πολλές φορές της γυρίζουμε την πλάτη και δεν την ακούμε. Αυτή την Εκκλησία, τη φωνή της την περιφρονούμε. Γιατί η Εκκλησία είναι θεανθρώπινος οργανισμός. Αποτελείται από ανθρώπους και από το Θεό. Με ποιο δικαίωμα εμείς κάνουμε αυτό το πράγμα? Και δεν καταλαβαίνουμε ότι οδηγούμεθα μόνοι μας προς θάνατον πάλι έτσι. Και αποκοβόμαστε. Γι' αυτό αποκόπτονται αυτοί από την Εκκλησία. Δεν ακούω τη φωνή της, αποκόβομαι. Έτσι αποκόπηκαν οι παπικοί. Έτσι αποκόπηκαν οι Προτεστάντες. Οι Πεντηκοστιανοί, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά. Και κάθε ένας σχισματικός ή αιρετικός. Και όλα αυτά, αδελφοί μου, που σας λέγω, δεν είναι γεννήματα του δικού μου μυαλού. Τα αναφέρει ο Μάξιμος, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Τα αναφέρει αναλυτικότατα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στην Απολογία του. Όλα αυτά που σας είπα. Και τα αναφέρει και σε ένα ωραιότατο άρθρο που υπάρχει στο διαδίκτυο, ο Μητροπολίτης Ναυπάχτου και Αγίου Βλασίου, ο Ιερόθεος, ο οποίος λέει στο τέλος, με όσα είδαμε, λέει στο άρθρο του, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Λόγος του Θεού ενυθρώπησε, όχι για να εξηλαιώσει τη Θεία Δικαιοσύνη όπως το λέγουν οι δυτικοί θεολόγοι, αλλά για να θεώσει την ανθρώπινη φύση από αγάπη και φιλανθρωπία. Αυτό που σας είπα, να ζήσει ανάμεσά μας. Η εξηλαίωση της Θείας Δικαιοσύνης δίνει μία νομικήστική διάσταση, αυτό που αναφέρω μέσα εδώ στο βιβλίο μου, μία νομικήστική διάσταση στην πνευματική ζωή, γιατί δείχνει ότι όλη η άσκηση που κάνουμε αποβλέπει δήθεν στο να ηρεμήσουμε την οργή του Θεού εις βάρος μας. Όμως δεν έχει ανάγκη θεραπείας ο Θεός να εξηλαιωθεί. Τραυματίστηκε δηλαδή το εγώ του Θεού. Αλλά εμείς έχουμε ανάγκη θεραπείας. Γι' αυτό η αναθρώπιση του Χριστού ήταν το προηγούμενο θέλημα του Θεού, το πρώτο που σας είπα. Ο τελικός σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου, αυτός ήταν. Να προχωρήσει μετά, δηλαδή αν δεν αμαρτάναμε, θα προχώρηγε από τότε στην ένωσή του και στη θέωση του ανθρώπου. Θα γινόταν άνθρωπος, θα λάβανε σάρκα, αυτό που ακριβώς ανέλησα. Θα γινόταν πάλι δηλαδή. Δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να φτάσει ποτέ στην κοινωνία με τον Θεό, εάν δεν υπήρχε η καθυπόσταση ένωση θείας και ανθρωπίνης φύσεως στον Χριστό. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επικοινωνήσουμε με τον Θεό, να γίνουμε κοινωνή Θεού, εάν δεν ελάβανε σάρκα ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Θεός. Γιατί μπορούμε μέσω της ανθρωπίνης του φύσεως να ενωθούμε πια. Εκείνο που προστέθηκε με την πτώση του ανθρώπου είναι τα πάθη, ο σταυρός και ο θάνατος του Χριστού. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Και αυτά βέβαια εξηγούνται από το ότι ο Χριστός με την ενανθρώπισή του προσέλαβε άκρος καθαρά ανθρωπίνη φύση, 100% όπως σας είπα, αλλά πάντως θνητή και παθητή. Και όλα αυτά, λέει και ο ίδιος, δεν είναι πάλι δικά μου. Θεωρώ χρέος μου να καταλήξω ότι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης είναι ένας μεγάλος θεολόγος και πατέρας της Εκκλησίας μας, και ας μην τον αδικούμε, μερικοί θεολόγοι. Βλέπετε λοιπόν ότι, αδελφοί μου, δεν είναι τα όσα σας λέω αποκοιήματα της δικής μου θεολογίας, αλλά είναι θεολογία
των πατέρων και γραφικά. Ποιος ήταν τελικά ο σκοπός με για τον οποίον ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έγινε άνθρωπος. Να λοιπόν γιατί γεννήθηκε ο Χριστός. Να τι γιορτάζω τα Χριστούγεννα. Γιορτάζω το ότι από αγάπη ο Θεός. Γιατί θέλει να ζει ανάμεσά μας και θα ζήσει. Και γι' αυτό το σώμα του πλέον παραμένει ενωμένο με τη θεότητα. Πλέον είναι η Αγία Τριάδα, αλλά ο Υιός είναι σεσαρκωμένος. Θα είναι εσαΐ σε αιώνας αιώνων με τη σάρκα του. Γιατί είναι ο Εμμανουήλ που θα περπατάει ανάμεσά μας. Ο ίδιος μας έφτιαξε. Και θέλει να μας απολαμβάνει. Και όποιος είναι ενωμένος με τον Χριστό και τον κάνει παρέα και είναι ένα με τον Χριστό, είναι ενωμένος με την Αγία Τριάδα, με τον Θεό, την αιώνια ζωή. Και γι' αυτό δεν είδατε που είπε στο μαθητή του. Κύριε, λέει, ποιος είδε ποτέ τον πατέρα? Και το απαντάει, ο αιωρακός εμέ, τον πατέρα μου αιώρακε. Διότι εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός. Διότι εγώ και ο πατήρ ένες μεν. Εγώ και ο πατέρας μου είμαστε ένα. Αλλά ενεργεί πάντοτε το δεύτερο πρόσωπο. Το οποίο ως Υιός έφτιαξε όλη αυτή τη δημιουργία. Έτσι. Ο πατήρ διείου εν Αγίω Πνεύματι. Και ο Υιός θέλει αυτή τη δημιουργία να τη χαρεί. Να ζει ανάμεσά μας. Αλλιώς είναι να είμαι εκ του μακρόθεν και να βλέπω μια οικογένεια, έστω και μέσα από το iPhone, πώς λέγονται αυτά που κοιτάνε, και από τα τηλέφωνα και το βλέπω, και άλλο να ζω μέσα στην οικογένεια. Άλλο να είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός είναι και περπατάει και ζει ανάμεσά μας. Και κατά αυτόν τον τρόπο τι κάνει? Θεώνει εμάς όταν ενωνόμαστε μαζί του. Οπότε αφού θεώνομαι, γίνομαι Άγιος, με την Ανάστασή μου θα ζήσω αιώνια. Γιατί τροφοδοτούμε που είμαι ενωμένος με την αιώνια ζωή. Που είναι ο ίδιος ο Θεός. Με συνέχεια ενωμένος μαζί του. Αυτά τα δύο βιβλία σας παρακαλώ και εδώ μέσα και οι φίλοι, όπως σας είπα, να τα προμηθευτείτε από το μοναστηριακό κελάρι.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα, να τα διαβάσετε και να τα διαδώσετε και να τα κάνετε και δώρο. Γιατί ωφελούνται ψυχές από αυτά τα βιβλία. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι απλώς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος, και κλείνω, ότι η γέννηση του Χριστού έγινε ο Θεός άνθρωπος για να ενώσει τον άνθρωπο με το Θεό και να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάριν. Αμήν. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.